Σας προτείνουμε όμως να δείτε την ταινία «Μια νύχτα στην κόλαση» και μάλιστα χθες, ανήμερα της πρωτοχρονιάς, κυκλοφόρησε διαδικτυακά και το βίντεο κλιπ της νέας ταινίας «Μεγάλου μήκους του Νίκου Κουρού». Μια συμβολική ταινία τρόμου και φαντασίας με θέμα το τέρας του φασισμού και νομίζω ότι με πρωταγωνίστρια την Κέτι Φίνου. Νομίζω ότι καλό είναι να, με αυτό το μήνυμα να κλείσουμε τις σημερινές πρώτες διαδρομές και αποδράσεις μας εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης. Καλημέρα, καλή χρονιά Νικόλα, με υγεία, χαρές, αγάπη και νομίζω ότι τα μηνύματα πολλαπλά και μέσα από την ταινία. Καλημέρα και από μένα. Καλή σας χρονιά, να ευχηθώ υγεία σε όλους, να έχουμε καλή διάθεση. Να έχουμε ψυχραιμία, να μπορούμε να βλέπουμε τα πράγματα ψύχρεμα, γιατί οι καιροί το επιβάλλουν. Ακριβώς. Και όσο καλύτερα προετοιμασμένοι είμαστε και όσο δεν αφήσουμε το τέρας να μας μοιάζει, νομίζω ότι, ή να του μοιάζουμε αν θέλεις, νομίζω ότι μπορούμε να ευελπιστούμε σε κάτι καλύτερο. Ούτως ή άλλως αυτή δεν είναι η προσδοκία μας και στο καινούριο που έρχεται κάθε φορά την πρώτη του έτους. Σαφώς. Και όλοι περιμένουμε, μόνο περιμένουμε όμως, αυτό είναι το λάθος μας. Δεν κάνουμε, δεν κάνουμε κάτι, μόνο περιμένουμε. Καιρός είναι να κάνουμε κι εμείς κάτι όμως. Ήταν έκπληξη το χθεσινό πρώτη του έτους να κυκλοφορήσει διαδικτυακά το βίντεο κλιπ της ταινίας, Νίκο? Ελπίζω ευχάριστη για τους περισσότερους. Εσένα μιλώ. Για κάποιους ήταν δυσάρεστη και μας το δείξαν με πολύ έτσι άγαρμο τρόπο. Τι εννοείς? Εννοώ τους απάτσι και τους κουκουλοφόρους εκεί, τους ανώνυμους του ίντερνετ, που θεωρούν ότι πρέπει να ρίχνουν λάσπη στον ανεμιστήρα σε οτιδήποτε γίνεται, σε όποια απόπειρα γίνεται. Σε αυτό αναφέρομαι. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, όπως και τα fake news, όπως και οι ανώνυμες, τα ανώνυμα σχόλια. Μακάρι να... Να ρίξουν λάσπη στα πάντα, να ισοπεδώσουν τα πάντα. Εγώ προσωπικά, σαν άτομο, δεν θα τους αφήσω. Τουλάχιστον στο δικό μου έργο. Νομίζω ότι και ο καθένας από την πλευρά του πρέπει γιατί, να κάνει. Συμμετοχή έχουν 220 συντελεστές σε αυτή την ταινία και αισθάνομαι την υποχρέωση να στηρίξω την ταινία, τους συντελεστές και τον εαυτό μου. Καλά, νομίζω ότι όλοι είναι αντίθετες σε όλο αυτό που γίνεται όταν χωρίς επώνυμο το σχόλιο μπορεί να βλάπτει, να προσβάλλει. Και έχουμε δει το τελευταίο διάστημα και με τα fake news μια κατάσταση τραγική. Συνεχίζεται τραγικό, λοιπόν. Ναι. Μακάρι να μπουν εκείνοι οι όροι, τα όρια ίσως, γιατί τα προσωπικά δεν μπαίνουν τελικά, ανεξέλεγκτα είναι σε πολλές των περιπτώσεων. Δεν ξέρω αν θέλει ο καθένας στον αστυνόμο του. Πάντως είναι αλήθεια ότι έχει παρεκτραπεί σε πολλές των περιπτώσεων η κατάσταση. Τώρα, το θέμα είναι το τέρας του φασισμού και η ταινία, όπως μας είπες, 220 συντελεστές, που βρισκόμαστε και βάλε ίσως. Βεβαίως και η δημιουργική να είναι η χρονιά και για σένα. Δώσ' μας το στίγμα λίγο με δύο λόγια αυτής της ταινίας και θα προβάλλετε το επόμενο διάστημα. Τι θα δούμε? Ναι. Είναι άλλη μια τρελή, σε εισαγωγικά, δική μου ιδέα που ανέπτυξα με βάση τη φράση του Μάνου Χατζηδάκη, όποιος δεν φοβάται το τέρας αρχίζει και του μοιάζει, και την φράση του Μπρέχτ, μην χαίρεστε που διώξατε το τέρας γιατί η σκύλα η μάνα του βρίσκεται πάλι σε ίστρο. Σε αυτές τις δύο φράσεις κινήθηκα, έκανα μια ιστορία φανταστική από τη μία, από την άλλη όμως απόλυτα σύγχρονη, με πάρα πολλά μηνύματα, πολύ απλά μηνύματα. Και μέσα στην ατμόσφαιρα ενός θρίλερ, μιας ταινίας τρόμου και με ειδικά ψηφιακά εφέ, παρακαλώ, τα οποία δουλέψαμε πάρα πολύ, χωρίς να είναι animation, να συμβαδίζουμε με την πραγματικότητα. Βλέπω εδώ στους συντελεστές μουσική Γιάννη Παπαδημητρίου. Βλέπω να συμμετέχει και να ερμηνεύει μεσόφωνος της εθνικής λυρικής σκηνής Ελένη Βουδούρη. Βουδουράκη, με συγχωρείτε. Αγαπημένη μου Ελένη Βουδουράκη, που μας έκανε τη τιμή για άλλη μια φορά να τραγουδήσει για ταινία δική μας. Η Κέτι Φίνου μαζί σας. Πώς προέκυψαν αυτές οι συνεργασίες? Και τούλα η επίσης αγαπημένη μου που μας έκανε τη μεγάλη τιμή να είναι μαζί μας. Η Αλίκη Παπαχελά, ο Σταμάτης ο Παγασέως, ο Παναγιώτης Ορνάκος, η Άννα η Πορφύρη, εδώ από τους Κοζανίτες ο Γιώργος ο Κοντορίκος, ο Παφίλης, ο
Ο Γιώργος, ο Μιχάλης, ο Πιτέρη. Ο Δημήτρης Ασυνδουκάς, ο Βαγγέλης Δημόπουλος, ο Κωνσταντίνος Ιωαννίδης Καρανάτσιος. Καλά, μην τους πεις όλους, είναι πάρα πολύ. Και μην ξεχάσουμε και κανέναν. Είναι όλος ο κόσμος που ασχολείται με το θέατρο. Νομίζω ότι τους έχει συμπαρασύρει σε αυτή την ταινία και είναι όλοι, θα δίνουν όλοι τον παρόν, ο καθένας από την πλευρά του. Και είναι πολύ συγκινητική η συμβολή του καθενός, γιατί σημειωτέων και τα γυρίσματα της ταινίας αυτής δεν ήταν εύκολα, ήταν πάρα πολύ δύσκολα και πολλές φορές και επικίνδυνα. Γιατί γυρίσαμε σε μέρη δύσβατα, σε βραχώδη μέρη, καλοκαίρι, Ιούλιο μήνα. Εγώ με το φόβο μη μας βγει κανένα φίδι μπροστά και έχουμε ιστορίες, να μεταφέρουμε πράγματα από εδώ και από εκεί. Πολλή ώρα τα γυρίσματα. Είχε δουλειά. Και το story ποιο είναι ακριβώς, με δύο λόγια, το story ποιο είναι? Το story, ένας άρχοντας διαφεντεύει ένα χωριό, κατάφερε και πήρε την περιουσία στα χέρια του των χωριανών εκεί και τους έχει σαν δούλους να δουλεύουν στην ίδια τους τη γη. Αντικείται κάποιος από αυτούς και εκεί πλέκεται το story. Και πώς, πότε βγαίνει, πότε θα την δούμε, πότε βγαίνει στις αίθουσες? Μόλις την ολοκληρώσαμε. Την προτείνουμε σε κάποια φεστιβάλ. Έχω υπόψη μου σε κάποια φεστιβάλ που σχεδόν η συμμετοχή της ταινίας είναι σίγουρη. Ακόμα όμως είναι πάρα πολύ νωρίς για να πω κάτι. Απλά κυκλοφορούμε για την ώρα το τρέιλερ που κυκλοφορήσαμε και το βίντεο κλιπ, το θαυμάσιο αυτό τραγούδι. Η μουσική του Γιάννη Παπαδημητρίου, η στίχη της Κατερίνας της Πολιτίδου και η εξαιρετική ερμηνεία της αγαπημένης μου φίλης Ελένης Βουδουράκη. Καλό ταξίδι να είναι και αυτή η ταινία σου, Νίκο Κορού. Εμείς ευχαριστούμε και θα σε αποχαιρετήσουμε. Και να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα αυτή τη φορά, γιατί και η δική σας συνδρομή της Σέρα Κοζάνης ήταν πολύτιμη στην ολοκλήρωση της ταινίας μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Ήταν από κάποιους αυτό, δυστυχώς το χρησιμοποιούν για να μας δείξουν Ελλάδα. Αλλά η συνδρομή της Σέρα Κοζάνης στην ταινία μας, το να ηχογραφήσουμε τους διαλόγους, που είχαμε μεγάλο θέμα με τους διαλόγους και τον ήχο, ήταν σημαντικότατη. Χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό και χαιρόμαστε που έτσι ξεκινούμε τη χρονιά με την συνταξιδιώτη εσένα. Καλό ταξίδι να είναι και καλό ταξίδι να είναι όλα τα σχέδια των ανθρώπων. Νίκο Κουρού, σε χαιρετούμε. Καλά, απολαμβάνουμε το τραγούδι. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά.